Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Αλεξία. Κωνσταντίνα, αρκετά αισθητός ήταν έτσι ο σεισμός σήμερα. Τι έγινε ακριβώς, δώσε μας την εικόνα. Ήταν συγκεκριμένα στις 3 και 8 λεπτά τα ξημερώματα, Αλεξία, όταν έτσι σε ρυθμούς 6,1 ρίχτερ ταρακουνήθηκε ολόκληρη η Κύπρος. Και να πούμε ότι ακολούθησε έτσι μια έντονη μετασεισμική δόνηση με τα ψηλότερα μέσα σεισμών να βρίσκεται στο 3,1 ρίχτερ μέχρι στιγμής, ενώ να πούμε ότι δεν αποκλείεται και βέβαια να υπάρξει και υψηλότερος σε βαθμούς ρίχτερ μετασεισμός. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια και αν θα υπάρξει και άλλη μετασεισμική δόνηση. Γνωρίζουμε το επίκεντρο του σεισμού, σε ποιες περιοχές ήταν πιο έντονος? Συγκεκριμένα να πούμε, Αλεξία, ότι ο σεισμός είχε επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή της Κύπρου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Χρυσοχούς και όπως είναι λογικό έγινε περισσότερο αισθητό στις περιοχές της Πάφου, της Λεμεσού αλλά και της Λευκοσίας, ενώ λιγότερο αισθητό ήταν στις επαρχίες της Λάρνακας και της Άμοχος του. Να ρωτήσω τώρα, υπήρξε κάποια προειδοποίηση για τσουνάμι? Υπήρξε, Αλεξία, ωστόσο λίγη ώρα μετά που καταγράφηκε έτσι η προειδοποίηση για τσουνάμι ακυρώθηκε, αφού κρίθηκε πως δεν υπήρχε αυτή η πιθανότητα και όπως μας λέχθηκε από αρμόδια πηγή, το τσουνάμι σε περίπτωση που γινόταν θα γινόταν αμέσως μετά τον σεισμό, γι' αυτό και ακυρώθηκε η προειδοποίηση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει σε μεταγενέστερο στάδιο τσουνάμι. Μάλιστα, υπάρχει και φυσικά χάρτη στο site της Offsite για όσους επιθυμούν να δουν και σε εικόνα το επίκεντρο του σεισμού. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο, Αλεξία.